Καλησπέρα. Γεια σας, τι κάνετε? Καλά είμαστε. Λοιπόν, επιβεβαιώνεται η συνάντηση με Σόιμπλε? Ναι, είμαι μέλος μιας αποστολής της Επιτροπής Οικονομικών και Νομισματικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Είναι μια δεκαμελής αποστολή, είμαι ο μόνος Έλληνας Ευρωβουλευτής. Καθίσαμε Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη στο Βερολίνο για επαφές με πολιτικούς, οικονομικούς, επιχειρηματικούς κύκλους, να καταλάβουμε που πηγαίνει η γερμανική οικονομία, που είναι η ισχυρότερη στην Ευρωζώνη, αλλά να δούμε και ποια είναι η στρατηγική τους σε ευρωπαϊκό επίπεδο, είτε είναι πολιτικοί, επιχειρηματίες, επενδυτές. Και είχαμε μία συνάντηση, η δεκαμελής αντιπροσωπεία, με τον κύριο Σόιμπλε στο Υπουργείο Οικονομικών, εδώ στο Βερολίνο. Κύριε Κύρτσο, τον είδατε μετά το Eurogroup? Ανταλλαγή απόψεων, ναι. Τον είδατε μετά το Eurogroup? Μετά το Eurogroup τον είδαμε. Απλά επειδή είπατε Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, λέω ποια μέρα τον είδατε. Τον είδαμε Τετάρτη. Λοιπόν, του έθεσα το θέμα της Ελλάδας και ότι τέλος πάντων περιμένουμε μια συμφωνία γιατί δημιουργούνται σοβαρά προβλήματα. Ήταν καθησυχαστικός, είπε ότι σίγουρα τον έχουμε πει στην τελική ευθεία. Να μην ανησυχούμε, τον Ιούνιο θα υπάρξει συμφωνία. Του έθεσα το θέμα της διαφοράς απόψεων μεταξύ Βερολίνου, Ευρωζώνης και από τη μια πλευρά και Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου από την άλλη. Τι μου σας έδωσε είπε μια πολύ ενδιαφέρουσα εξήγηση. Είπε ότι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο κάνει πρόγνωση ότι τα επόμενα 40 χρόνια ο ρυθμός ανάπτυξης ελληνικής οικονομίας θα είναι ελάχιστος. Επομένως δεν είναι βιώσιμο το χρέος γιατί δεν μπορούμε να αυξήσουμε ουσιαστικά το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν. Και υπογράψε δεν μπορεί να δεχθεί αυτή την εκτίμηση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Διότι αν τη δεχθούμε, πρώτον σαν Έλληνες θα είναι σαν να καταδικάζουμε τη χώρα μας σε υπανάπτυξη. Και αν τη δεχθούν σε επίπεδο Ευρωζώνης, είναι σαν να προσυπογράφουν μια κακή οικονομική προοπτική για την Ελλάδα. Αλλά επειδή επέμεναν και οι άλλοι συνάδελφοι ότι θα γίνει γιατί υπάρχει. Ναι. Μας ακούει ο κύριος Κύρτσος? Ναι, κύριε Κύρτσο, μας ακούτε? Μας ακούτε? Ο κύριος Κύρτσος μας ακούει? Ναι, έχουμε πρόβλημα με τον κύριο. Λοιπόν, Κύρτσο. Θα το διορθώσουμε. Θα προσπαθήσουμε να επικοινωνήσουμε ξανά μαζί του. Νομίζω ότι σε αυτή τη φάση έχουμε τη δυνατότητα να μπορέσουμε να αποκωδικοποιήσουμε καταρχήν τα πρώτα από τα μηνύματα που έστειλε μέσω αυτής της τηλεφωνικής συνομιλίας που είχαμε ο Γιώργος ο Κύρτσος. Οι τεχνικοί μας προσπαθούν να τον ξανακαλέσουν. Σωστά. Είχαμε κάποιο πρόβλημα στην γραμμή. Βερολίνο είναι αυτό, Βερολίνο Γερμανία είναι αυτό. Τώρα δεν ξέρω τι γίνεται. Όμως αρχίζει ο Γιώργος ο Κύρτσος και περιγράφει την λύση που δίνει, την ενδιάμεση λύση που δίνει ο Σόιμπλε, δηλαδή ότι έχουμε τη δυνατότητα να βοηθήσουμε την Ελλάδα εμείς ως Ευρώπη, αλλά το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο κάνει πρόβλεψη για τα επόμενα 40 χρόνια 40 χρόνης ύφεσης για τη χώρα. Αυτό το επόμενο ερώτημα κανονικά που θα έπρεπε να υποβάλουμε στον Γιώργο τον Κύρτσο και θα κάνουμε μόλις αποκαταστήσουμε την τηλεφωνική επικοινωνία είναι τι γίνεται τώρα με την συμμετοχή του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου για την δόση του καλοκαιριού, του Ιουνίου-Ιουλίου, διότι αυτό είναι το πιο κομβικό ζήτημα. Γιατί αν δεν τελειώσουμε αυτό το κεφάλαιο, δεν μπαίνουμε παρακάτω, σωστά, δεν προχωρούμε στη γνωστή προληπτική-πιστοληπτική γραμμή, δεν μπαίνουμε στην ποσοτική χαλάρωση, δεν αναπτερώνεται το ηθικό των επενδυτών για να έρθουν στο εσωτερικό της χώρας και αυτομάτως έχουμε μία νέα εμπλοκή. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, να πούμε Γιώργο, ότι περιμένει να δει την βιωσιμότητα του χρέους για να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει και πώς μπορεί ουσιαστικά να εμπλακεί, αν πρέπει να εμπλακεί, όχι σε τεχνική μόνο, αλλά σε οικονομική συμφωνία πάνω απ' όλα, γιατί θέλει να δει τι θα γίνει με το χρέος. Λοιπόν, έχω την αίσθηση ότι αποκαταστάθηκε η επικοινωνία με τον κύριο Κύρτσο. Κύριε Κύρτσο, μας ακούτε? Σας ακούω, ναι. Ωραία. Εδώ, μόλις δεν ξέρω μήπως ήταν δάκτυλο Σόιμπλε τίποτα. Λοιπόν, ακούει. Το επόμενο ερώτημα, κύριε Κύρτσο, το λέγαμε τώρα με τον Γιάννη, είναι... Σας περιγράφει ο Σόιμπλε ότι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο έχει την εντύπωση ότι πάμε εμείς σε 40 χρόνια ύφεση. Οι Ευρωπαίοι τι κάνουν? Ναι, όχι σε 40 χρόνια ύφεση, σε 40 χρόνια μικρής ανάπτυξης με ετήσιο ρυθμό 1%. Επομένως δεν αυξάνεται επαρκώς το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν.
Άρα δεν μπορούμε να πληρώσουμε και το χρέος μας γιατί δεν έχουμε αύξηση του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος και δεν μπορούμε να το κατεβάσουμε σαν ποσοστό επί του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος. Οι Ευρωπαίοι διαφωνούν με αυτή την εκτίμηση και θεωρούν ότι η Ελλάδα με τις δυνατότητες που έχει και με την πολιτική που ασκείται στην Ευρωζώνη μπορεί να πάει πολύ καλύτερα. Νομίζω ότι εμείς σε αυτό το θέμα με τους Ευρωπαίους πρέπει να είμαστε, διότι πρώτον η Ευρωζώνη αναπτύσσεται ήδη με ρυθμό 1,8%, οπότε είναι λογικό να περιμένουμε ότι θα βοηθηθούν και οι χώρες οι οποίες έχουν τα μεγαλύτερα προβλήματα όπως η Ελλάδα. Και το δεύτερο είναι ότι όλα αυτά που κάνουμε, που σφίγγουμε το ζωνάρι, που παίρνουμε διάφορα μέτρα, έχουν στόχο για να πούμε σε μια πορεία ανάπτυξη. Αυτό που σας ανέλησε ο κύριος Σόιμπλε όμως είναι το μεγάλο σχέδιο και η άποψη που έχει το Ταμείο για μας. Για το μικρό σχέδιο που έχει σχέση με την εμπλοκή του και τη συμμετοχή του στο τρίτο πρόγραμμα για την εκταμείευση της δόσης, τι λέει? Εντάξει, δεν ήταν απόλυτα συγκεκριμένος και δεν μπορώ και εγώ να σας πω ακριβώς τι είπαμε. Η εικόνα που έχω είναι ότι σε κάποια φάση το Ταμείο θα μπει, αλλά θα μπει μάλλον... Χωρίς λεφτά. Θα μπει με λεφτά, αλλά θα μπει μετά την αναδιάρθρωση του χρέους, η οποία είναι μετά τον Αύγουστο του 2018. Επομένως, σε αυτή τη φάση θα έχουμε περιγραφή του τι πρόκειται να γίνει στο μέλλον. Δεν θα έχουμε άμεσες παρεμβάσεις. Δηλαδή μέχρι τον Αύγουστο του 2018 δεν ξαναβάζει χρήματα το Ταμείο. Αυτό κατάλαβα εγώ. Αυτό κατάλαβα χωρίς να είμαι και σίγουρος και όλα αυτά βέβαια. Άρα εμείς τη δόση του καλοκαιριού πώς θα την πληρώσουμε? Τη δόση του καλοκαιριού θα την πληρώσουμε και θα πάρουμε λεφτά από τους Ευρωπαίους εταίρους. Εντάξει, αυτό το ξέρουμε ότι θα γίνει. Θα αγοράσει δηλαδή θα αγοράσει μέρος του χρέους ο ESM? Δεν μπήκαμε σε αυτό το θέμα. Αυτό θα εξαρτηθεί. Από ό,τι κατάλαβα, το Ταμείο θα μπει αργότερα, θα δώσει όσο το δυνατόν λιγότερα χρήματα. Δεν μπορεί να βγει το Ταμείο, διότι άμα βγει το Ταμείο θα πρέπει το Μεσμεδιακό Κοινοβούλιο της Γερμανίας να εγκρίνει εκ νέου το ελληνικό πρόγραμμα, που θα έχουμε μεγάλο πέρδεμα εκεί πέρα. Και υπάρχει αυτό το εναλλακτικό σενάριο που είπατε, ότι τελικά αν δούμε ότι δεν μπορούν να συνεννοηθούν καθόλου με το Ταμείο, μετά τις γερμανικές εκλογές και σε μία περίοδο χωρίς πολιτικές εντάσεις, μπορεί ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθεροποίησης να αγοράσει το χρέος από το Ταμείο, το ελληνικό χρέος. Οπότε αυτό θα είναι καλό και για την Ελλάδα, διότι πληρώνουμε γύρω στο 1% στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό και πάνω από 4-4,5% στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Όλα αυτά είναι ανοιχτά σε διαπραγμάτευση. Αλλά τέλος πάντων είναι αποφασισμένοι όλοι να το κλείσουν τον Ιούνιο για να μην έχουμε μια νέα κρίση αξιοπιστίας. Δηλαδή λέτε ότι όλα τα λεφτά που χρειάζονται θα τα βρει η Ελλάδα το καλοκαίρι? Δηλαδή λέω ότι τα χρήματα θα δοθούν, ότι πρέπει να υπάρχει ένα πλαίσιο σταθερότητας, δεν πρόκειται να μας αφήσουν έτσι. Αλλά βέβαια η συνέχεια θα είναι δύσκολη, διότι τα μέτρα είναι πολύ δύσκολα, αυτά που πάνε... Το 2019 θα μπούμε στην ποσοτική χαλάρωση έτσι όπως το περιγράφετε ή τουλάχιστον έτσι όπως σας το περιέγραψε ο Σόιμπλε ή όχι? Αυτό το έθεσα σε άλλους, όχι τον κύριο Σόιμπλε, το έθεσα σε Γερμανούς τραπεζίτες. Από ό,τι καταλαβαίνω θα μπούμε στην ποσοτική χαλάρωση, αλλά υπάρχει μια διαμάχη μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και της Ομοσπονδιακής Τράπεζας της Γερμανίας, της Bundesbank. Δηλαδή οι Γερμανοί θέλουν να μπει τέλος στην ποσοτική χαλάρωση, η οποία επισήμως θα διαρκέσει μέχρι τα τέλη του 2017. Επομένως ζητούν από τον Ντράγκη να τους πει πότε θα τελειώσει αυτό, γιατί θεωρούν ότι ανεβάζει τον πληθωρισμό και είναι υπερβολικά χαλαρό κατά την άποψή τους. Ο Ντράγκη βέβαια διαφωνεί. Μπορούμε να περιμένουμε ότι η ποσοτική χαλάρωση, αυτό το πρόγραμμα θα συνεχιστεί και το 2018 σε μικρότερη κλίμακα. Επομένως, πολλά λεφτά δεν πρέπει να περιμένουμε σαν Ελλάδα, γιατί υπάρχουν και κάποιοι περιορισμοί. Όμως, η ένταξή μας θα γίνει και άμα γίνει, αυτό θα είναι καλό για την αξιοπιστία μας. Έτσι όπως τα περιγράφετε, κύριε Κυρτσό, θα γίνουμε πιο αξιόπιστοι. Αυτή είναι η γενική. Έτσι όπως τα περιγράφετε, δείχνετε ότι με κάποιες καθυστερήσεις ακόμα το σχέδιο θα συνεχιστεί. Αυτό θα ανοίξει πόρτες για επενδύσεις ή θα υπάρχει ακόμα αυτή η γνωστή αβεβαιότητα και ανασφάλεια που θα λειτουργεί αποτρεπτικά για επενδύσεις στην Ελλάδα? Θα σας πω το εξής, ότι μου έκανε εντύπωση. Εδώ υπάρχουν δύο τάσεις. Γιατί μιλήσαμε και με επιχειρηματίες, δηλαδή τους εκπροσώπους των εργοδοτών σε συλλογικό επίπεδο, συλλογικά όργανα.
Είναι απογοητευμένοι από την κατάσταση στην Ελλάδα. Δηλαδή, μας λέγαν διάφορα πράγματα. Ο ένας έλεγε δεν έχετε κτηματολόγιο. Ο άλλος έλεγε ότι πήγα στην Ελλάδα τρεις φορές και μου δίνανε δύο σωματοφύλακες. Και άμα να πηγαίνω να επενδύω και να κυκλοφορώ με σωματοφύλακες, εγώ δεν θέλω να επενδύω. Ο καθένας είχε το παράπονο του με τη γραφειοκρατία, με την αβεβαιότητα, με την ευρωζώνη κτλ. Ταυτόχρονα όμως υπήρχαν άλλοι επιχειρηματίες και άλλοι παράγοντες, κυρίως τραπεζικοί, αυτό μου έκανε εντύπωση, οι οποίοι θεωρούν ότι τα επόμενα 2-3 χρόνια θα είναι πολύ καλύτερα για την ελληνική οικονομία και ότι τελικά τα πιο δύσκολα τα έχουμε αφήσει πίσω μας. Δηλαδή, όλα είναι ανοιχτά σε ερμηνείες, εξαρτάται πώς θα κινηθούμε κι εμείς και τι μηνύματα θα στείλουμε. Πάντως, αυτό που πρέπει να ξέρουν οι Έλληνες πολίτες, γιατί από αυτό το λαβύρινθο των οικονομικών διαπραγματεύσεων, είναι ότι θα υπάρχουν για πολλά χρόνια, θα υπάρχει λιτότητα και ύφεση, κύριε Κίρτσο. Αυτό να αντιληφθούμε. Όχι, κοιτάξτε, νομίζω αυτό είναι μια... τα ηφαισιακά μέτρα θα υπάρξουν. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι επειδή θα υπάρξουν μέτρα λιτότητας, δεν μπορούμε να αναπτυχθούμε. Δηλαδή, άμα το δεχτούμε αυτό, μπαίνουμε και στη λογική του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Θα έπρεπε λογικά η κυβέρνηση να έχει δεχθεί λιγότερα μέτρα, εφόσον μάλιστα στο πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ να βάλει τέλος στη λιτότητα, τέλος στα μνημόνια και όλα αυτά. Πέρα όμως από τα μέτρα αυτά που τελικά δεχθήκαμε, δέχτηκε η ελληνική κυβέρνηση και δεσμεύουν όλους μας, ναι, υπάρχει το θέμα των επενδύσεων, πώς θα κινηθούμε, τι επαφές θα κάνουμε, τι θα αξιοποιήσουμε, πόσο γρήγορα θα δημιουργήσουμε ένα ευνοϊκό πλαίσιο, γιατί όλα αυτά τα μέτρα, θεωρητικά τουλάχιστον, δεν είναι για να καταστραφούμε, είναι για να δημιουργηθεί ένα πλαίσιο εμπιστοσύνης και να πάρει μπροστά η οικονομία. Άρα, τον λογαριασμό σίγουρα θα τον πληρώσουμε και είναι μεγαλύτερος από αυτόν που άφηνε να εννοηθεί η κυβέρνηση. Τώρα, το αν πληρώνοντας τον λογαριασμό θα δημιουργήσουμε νέες δυνατότητες, νομίζω είναι στο χέρι μας. Θα πρέπει η κυβέρνηση να γίνει καλύτερη στη διαχείριση της οικονομίας, πιο τολμηρή στις επενδύσεις, να μην σέρνει τα πόδια της στο ελληνικό, στη Χαλκιδική κτλ. Κτλ. Κύριε Κίρτσο, σας ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Κίρτσο. Να είστε καλά. Καλό βράδυ.